τις προτάσεις τις δικές μας από περασμένο Απρίλιο, το υπόβλημα των 45 σωματείων του κλάδου, τις προτάσεις των νοσοκομιακών γιατρών και άλλων κλάδων που ζητούσαμε να ανοίξουν τα κλειστά νοσοκομεία, να προσληφθούν γιατροί και νοσηλευτές, να είναι δωρεάν τα και βασικά τα τεστ για όλους τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους δουλειάς. Γιατί η επίγουσα ανάγκη και ασφαλή και μαζικά εμβόλια κόντραρε στα κέρδη των πολυεθνικών. Και δεν φταίει, συνάδελφοι, καθόλου ότι δοκιμάστηκαν σε λίγους και σε σύντομο χρόνο. Η επιστήμη θα μπορούσε να ξεπεράσει τέτοια εμπόδια αν το φάρμακο δεν ήταν πανάκριβο εμπόρευμα, αν η συνεργασία των επιστημόνων ήταν στην υπηρεσία των λαών και όχι μια κούφτα μονοπωλίων. Αν είχαμε στη διάθεσή μας όλα τα εμβόλια και όχι αυτά που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μηχανισμοί της. Γιατί εν τέλει, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ήθελε η κυβέρνηση να θίξει τα ιερά και τα όσια των καπιταλιστών, τα κέρδη των κλινικαρχών. Και σήμερα έχουμε σχεδόν 10.000 νεκρούς, κλειστές επιχειρήσεις, κλειστά σχολιά και πανεπιστήμια. Ναι όμως, συνάδελφοι, ναι, μπορούσαν όλα όσα ζητήσαμε να γίνουν, να μην έχουμε καμία αμφιβολία. Και φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, λίγο πριν το άνοιγμα του τουρισμού που η κυβέρνηση προσδιορίσε για 14 Μάη. Δημιουργεί πλαστές προσδοκίες, ενώ ξέρει καλά ότι δεν θα έχει δουλειά για όλους. Όταν σε μια συνάντηση με την Γενική Γραμματέα εδώ του Υπουργείου Εργασίας θέσαμε το ζήτημα της επαναπρόσληψης, μας είπε ότι είναι εξασφαλισμένες, λέει, και μάλιστα είπε και το εξής, προσέχτε: όποιος ξενοδόχος, λέει, δεν πάρει τον κόσμο για δουλειά, θα επιβάλλει, λέει, αυτή πρόστιμο 5.000 ευρώ το άτομο. Τελικά, συνάδελφοι, το μόνο πρόστιμο που θα ισχύσει είναι οι απολύσεις, η ανεργία, η απληρωσιά για εκατοντάδες χιλιάδες από εμάς, αν δεν συνεχίσουμε τον αγώνα, αν αυτόν τον αγώνα δεν τον αγκαλιάσει η πλειοψηφία των εργαζομένων. Γιατί οι ξενοδόχοι δεν πρόκειται να μας πάρουν όλους τη δουλειά αν δεν εξασφαλίσουν τα κέρδη τους. Και γιατί δεν θα έρθουν φέτος 33 εκατομμύρια τουρίστες, αφού καμία κυβέρνηση σε καμιά χώρα της Ευρώπης δεν είχε κατεύθυνση να αναπτύξει σε τέτοιο βαθμό τη δημόσια υγεία που να εξαλείψει σύντομα και με ασφάλεια την πανδημία. Γιατί ο θάνατός σου, η ζωή μου, είναι αυτό που χαρακτηρίζει τους ανταγωνισμούς των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που μπροστά στο κέρδος δεν διστάζουν να κάνουν τα μεγαλύτερα κλίματα. Δεν είναι, συνάδελφοι, βάζουν λαούς να σκοτώνονται, αλλάζουν τα σύνορα κατά το πώς συμβαίνει τις πολυεθνικές τους, δημιουργούν εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες. Να πετάξουν στα σύνθητα εμάς, να διστάσουν. Το σύνθημά μας λέει: όλοι στη δουλειά και εμείς αυτό έχουμε χρέος να παλέψουμε, όχι μονάχα εδώ στις πλατείες και στους δρόμους, αλλά και σε κάθε χώρο δουλειάς. Είναι μια δικιά μας δέσμευση που πρέπει να κατανοηθεί ακόμη. Και πάμε τώρα στους τυχερούς που θα πιάσουν δουλειά. Τι μας περιμένει, συνάδελφοι? Εκτός από τις 16 διαφορετικές ελαστικές σχέσεις, όπως και παλιότερα, θα έρθει το νέο τοπίο που μας ετοιμάζει ο Υπουργός Εργασίας, αυτός που αρνείται, όπως και ο προηγούμενος, να δει τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Τι δηλαδή, 10 ώρες απλήρωτη δουλειά, υπερορίες μέχρι και 150 ώρες, κατάργηση της απεργίας και από φέτος επίσης μείωση μισθών για όσους είναι νέοι στον κλάδο, όχι απαραίτητα σε ηλικία, νέοι στον κλάδο, γιατί αυτό υπέγραψε η Ομοσπονδία με τους εκμεταλλευτές μας, μαζί βεβαίως και με τα σπαστά ρεπό. Και εμείς ρωτάμε, ρε συνάδελφοι, και ρωτάμε και καλόπιστα, τι σημαίνει για τον ανθρώπινο οργανισμό, τις αντοχές του και την υγεία του, εργασία 60 και 70 ώρες τη βδομάδα για 6 τουλάχιστον μήνες? Σημαίνει γρήγορη φθορά της υγείας, αύξηση των επαγγελματικών ασθενειών, μόνιμες βλάβες στον οργανισμό μας. Τι σημαίνει για την προσωπική μας και την οικογενειακή μας ζωή, τις υποχρεώσεις μας, τις ανάγκες μας για ξεκούραση, μόρφωση, ψυχαγωγία? Σημαίνει τσάκισμα κάθε δικαιώματος που κληρονομήσαμε.
Ελληνικό Κόμμα Κουβέ, Σύσυχρονική.